Στις Φλόγες τυλίχθηκε νωρίς το μεσημέρι ένα συνεργείο μοτοποδηλάτων επί της οδού Γιαμαλάκη στο Ηράκλειο. Ναι, ήταν καπνούστο απάνω, κοίταξα να μου βγαστώ και βγαίνει η αδερφή μου, μια νομένη απάνω. Καπνούς, φοβηθήκαμε. Καταπηδήκαμε το τηλεφωνικό μας κέντρο για πυρκαγιά στην οδό Γιαμαλάκη 33. Μεταβήκαμε άμεσα δύο οχήματα με 8 άνδρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης εκτελούσε εργασίες στο εσωτερικό του συνεργείου όταν ξέσπασε η φωτιά. Έκανε κάποιες εργασίες ο ιδιοκτήτης από ό,τι μου ανέβαινε μέσα στο συνεργείο και άρπαξε φωτιά. Δεν μπόρεσε να την αντιμετωπίσει μόνος του. Δεν κινδύνευσαν σπίτια όμως. Όχι, απλώς στο πάνω διαμέρισμα υπήρχαν κάποιοι ηλικιωμένοι με κάποια θέματα υγείας. Κατεβάσαμε γρήγορα μια γριούλα που ήταν, είχε πρόβλημα κάτω. Ειδοποιήσαμε ασθενοφόρο να έρθει. Ήρθε το ασθενοφόρο, το οποίο μετά ανήθισε να μεταβεί στο νοσοκομείο. Η κυρία, γιατί νιώθηκε τώρα καλύτερα. Φοβηθήκατε. Πώς το φοβηθήκα. Παράλληλα, στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσε και συνεργείο του ΤΕΔΙΕ. Ήρθαμε και κάνουμε διακοπή. Ναι. Μετά ήρθαμε εμείς. Στο σημείο επικράτησε για λίγο κυκλοφοριακή αναστάτωση, καθώς η οδός για Μαλάκη είναι σήμερα διπλής κατεύθυνσης. Κλείσαμε αναγκαστικά το ένα ρεύμα κυκλοφορίας για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Ο κόσμος καταλαβαίνει και βλέπει και άκουγε τις σιρήνες, οπότε έκανε στην άκρη τα οχήματα.